Επιποδός θα βρίσκονται γυναίκες και άνδρες τροχέας Λάρισας τις ημέρες των γιορτών. Για την έξοδο των εκδρομένων των Χριστουγέννων που αναμένεται να είναι μεγάλη, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους οδηγούς, εν όψει του χειμώνα και των δύσκολων καιρικών φαινομένων που περιμένουμε τώρα φέτος το χειμώνα, καθώς και εν όψει των γιορτών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο που πρόκειται να αφιχθούν. Να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένο το αυτοκίνητό τους και θα πρέπει να τηρούν απαραίτητα για τη δική τους ασφάλεια τους βασικούς κανόνες της οδικής ασφάλειας και της καλής συμπεριφοράς στον δρόμο. Ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρθηκε και στο τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός όχι μόνο τις γιορτές αλλά και κάθε μέρα. Οι βασικές παραβάσεις που θα πρέπει να αποφεύγουν όπως εξυπακούεται είναι η κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με την οδήγηση, η χρήση του κινητού τηλεφώνου, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Υπάρχουν και η χρήση της ζώνης θα πρέπει να είναι απαραίτητη και η χρήση του κράνους για τις κλειστές, γιατί επιτείνουν τις συνέπειες τις δυσάρεστες ενός τροχαίου ατυχήματος. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι οι γυναίκες και οι άντρες της τροχαίας θα βρισκόμαστε επιποδός όλες τις μέρες, όλο το χειμώνα, να εξασφαλίζουμε κυκλοφοριακές συνθήκες κατάλληλες για ασφαλή έξοδο και επιστροφή όλων όπου πρόκειται να πάνε. Για καλές και ανέμακτες γιορτές τηρούμε πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προς αποφυγή τυχόν τροχαίου ατυχήματος.